ή να πάσω πιστεύοντα σε αυτό μία απόλυτη αλέγχη ζωή είναι όλη. Ο Θεός σαν να χάθηκε και ήταν, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε άνθρωπος και ανέβηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού και ανέστη τρίμερ προκειμένου να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα της αιωνίου ζωής αλλά και να γευθούμε και εμείς ένα μέρος αυτής της αγάπης. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει χαρακτηριστικά ο Θεός αγάπη εστί και ο μέλλον έχει αγάπη και το θεωμένο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια. Δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες, πέρα δηλαδή από τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε χαρακτηριστικά εγώ εις τούτο και διέγημε και εις τούτο ενήμιθα εις τον κόσμο και να μαρτυρήσω την αλήθεια, να φανερώσω δηλαδή αυτή την αλήθεια, την οποία αλήθεια είχε από τον Πατέρα το πάνω των αιώνων. Αφού ο Χριστός είναι γεννηθής παραπατρός προπάνω των αιώνων, όπως ομολογήσαμε προηγουμένως στο σύμβολο της πίστης. Είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Δεν απολέμει απλώς δικαιοσύνη, αλλά είναι η μοναδική δικαιοσύνη, αφού η δικαιοσύνη σημαίνει το πλήρωμα των αρετών που έχει κανείς. Και ο Χριστός δεν έχει απλώς το πλήρωμα όλων των αρετών, είναι ο ίδιος, θα λέγαμε, η μοναδική αρετή, ο εκείνος ο οποίος είναι γεμάτος, ο πεπιερωμένος από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός είναι το θεμέλιο της κοινωνίας μας. Είναι το θεμέλιο της προσωπικής μας ζωής. Για να μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να σταθούμε στα πόδια μας, θα πρέπει να έχουμε τίμιο συνολικό μας στη ζωή μας το πρόσωπο του Χριστού. Ο Όσιος Παΐσιος, ο Εμπειρίτης, έλεγε χαρακτηριστικά τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είμαστε ένα μηδέν. Και μπροστά από αυτό το μηδέν μπαίνει το ένα που είναι ο Χριστός και αυτόματα το μηδέν γίνεται δέκα και το δέκα γίνεται εκατό. Διότι είμαστε θεούλοι όλοι, όπως είπε προηγουμένως ο Απόστολος, είμαστε θεούλοι υποδομή, είμαστε συνεργοί του Θεού στη σωτηρία τη δική μας. Δεν παραβιάζει ο Θεός την ελευθερία μας, αλλά σέβεται την ελευθερία και ζητεί τη συνεργασία μας, προκειμένου και εμείς να αποκτήσουμε αυτή την κοινωνία μαζί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα πει πάλι σε μία επιστολή του ότι την εαυτού σωτηρία μεταφόρου και τρόπου κατεργαζόμενοι. Χρειάζεται να δώσουμε το χέρι στο Θεό προκειμένου να συνεργαστούμε μαζί του για να αποκτήσουμε αυτή τη σωτηρία. Ο Χριστός είναι ακόμη το θεμέλιο και της οικογενείας μας. Δεν μπορούμε να θεμελιώσουμε τον οικογενειακό μας βίο χωρίς να έχουμε αυτή την παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίνει νόημα μέσα στην οικογένεια. Αν λάβουμε όλα υπόψη αυτά, τα οποία μας είπε ο Απόστολος Παύλος, θα πούμε ότι από την κοινωνία μας σήμερα απουσιάζει ο Χριστός, γι' αυτό και έχουμε αυτή την ταραχή. Από την οικογένειά μας απουσιάζει ο Χριστός, γι' αυτό και έχουμε αυτή την αποστασία. Γι' αυτό και παρατηρούνται αυτά τα σκάνδαλα, γι' αυτό και έχουμε αυτή την αληθινή τραγωδία. Δεν ευθύνεται ο Θεός, δεν έχουμε θεομηνίες, δεν είναι ο Θεός τιμωρός, αλλά τι, έχουμε μία ανθρωπομανία. Έχουμε τη μανία του ανθρώπου που θέλει να ξεγράψει από τον εξιλόγιο της ζωής του την παρουσία του Χριστού. Και όταν κανείς βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού, τότε όλα είναι μέσα στην ευκαιρία και μέσα στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος είναι χαρακτηριστικός όταν πνεύσουν οι άνεμοι. Και όταν έρθουν οι ποταμοί, ο Χριστός είναι χαρακτηριστικός όταν πνεύσουν οι άνεμοι. Και όταν έρθουν οι ποταμοί, δεν μπορούν να κρεμίσουν αυτό το υποδόμημα. Διότι το θεμελίο του έχει την πέτρα πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι η πέτρα που ονομάζεται ο Χριστός. Ας βάλουμε λοιπόν σήμερα, ας πάρουμε από την πνευματική σκητάλη και από την πνευματική παρέτρα του μεγάλου αυτού Αποστόλου των Εχθρών αυτό το μήνυμα και ας το χρησιμοποιήσουμε για τη ζωή μας. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε μέσα στην ευλογία του Θεού, δεν έχουμε παρά να τοποθετήσουμε θεμέλιο στη ζωή μας, στην κοινωνία μας, το πρόσωπο του Χριστού. Τότε δεν θα φοβούμε τα ούτε τον θάνατο, γιατί ο θάνατος καταργήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενωμένος με τον Χριστό καταργεί επάνω του αυτή την ανατριχίδα του θανάτου και προγένεται από αυτή τη ζωή τα αγαθά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός. Δεν θα φοβούμεθα ούτε τις δυσκολίες,
διότι θα ισχύουμε πάντοτε, όπως λέει και πάλι ο Απόστολος, εν το ενδυναμούντι με Ιησού Χριστό και δια υπομονής θα τρέχουμε το προκείμενο την μήνα μόνα, προκειμένου να συναντηθούμε με τον Χριστό, με το πρόσωπο του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που αρχιχωρήσατε σήμερα εδώ στην Χριστιανική Γράμμουστα και που σήμερα έχουμε την επέτειο των Εγκυρίων, σαν αύριο δηλαδή αυτός ο ναός, μετά από τόσα χρόνια συγγύης, ανυπονομήθηκε με πολύ τρόπο και με πολύ μόρφο και με πρωτοστάτη τον πατέρα Λεωνίδα, που έχει κάνει τη Γράμμουστα, που λέγαμε, όχι το πρώτο σπίτι του, όχι το δεύτερο σπίτι του, αλλά το πρώτο σπίτι του, και ανεβαίνει όχι συχνά πυκνά, αλλά πάρα πολλές φορές την εβδομάδα για να επιβλέψει αυτόν τον ναό, για να τελέσει τις ιερές ακολουθίες και να επικοινωνήσει με τον Θεό για να δει τους ελαφρύς τους καθήκους, ιδιαίτερως για να επικοινωνήσει με την Παναγία, στην οποία τρέφει μια ιδιαίτερη ευλάβεια. Σε όλους εσάς λοιπόν, στο στρατηγό μας, σε όλους εσάς τους στρατιώτες μας, σε όλους όσους ήρθατε σήμερα εδώ, έχουμε να έχετε πλούσια την ευλογία και την χάρη της Παναγίας και την ευλογία των Αγίων της πίστεώς μας. Ο Χριστός πάντοτε να είναι συγκοιταζόμενος και συναγιστάμενος και να μας γλυκένει πραγματικά με τη ζωντανή του παρουσία και με την χάρη του. Καλώς ήρθατε στην Γράμμουστα. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας να είναι πάντοτε κοντά σας και μαζί με όλους μας αδελφοί μου. Yeah.